Συνεχίζουμε τη μάχη. Γιατροί και προσωπικό, μόνιμοι και συμβασιούχοι, στο πλευρό των ασθενών για την υπεράσπιση της υγείας και της ζωής τους. Όλες οι πρωτοβουλίες που πήραμε μας γεμίζουν κουράγιο. Κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή. Συνεχίζουμε με σταθερό στόχο πάλι την αποκλειστικά δημόσια υγεία για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Με ένα στίχο που λέει «Μην καλτεράτε να λυγίσουμε». Και το λέω αυτό με αφορμή τη σινή επίθεση από μάτσα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης στο Αριστοτέλειο σε φοιτητές που πάλευαν για να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Απαιτούμε και από αυτό εδώ το βήμα να απελευθερωθούν άμεσα οι φοιτητές που παλεύουν για τα δίκαια αιτήματά τους. Η υγεία είναι πανανθρώπινο αγαθό και όχι εμπόρευμα. 11 μήνες τώρα από την έξαρση της πανδημίας και η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα, ενώ από τη μια ο λαός μας επέδειξε πλήρη ευθύνη, την ατομική του ευθύνη. Κλείστηκε μέσα στα σπίτια γιατί γνώριζε εκ των προτέρων την κατάσταση που επικρατούσε στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας και αλλού. Παρόλα αυτά η κυβέρνηση όχι μόνο δεν προχώρησε σε προσλήψεις του αναγκαίου ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού και του απαραίτητου εξοπλισμού, αλλά η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη πιο πέρα. Αν κάποιος δει τα μειωμένα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού για την υγεία.